Λοιπόν, κύριε Σοφιανέ, από το Κομμουνιστικό Κόμμα, να το επαναλάβω πάλι, και είστε και στο Δήμο Αθηναίων επί σειρά ετών, υπηρετείτε εκεί. Ήθελα να μου πείτε το κόμμα σας κεντρικά. Προφανώς θα μου πείτε την άποψη του κόμματός σας, είμαι βέβαιος. Πώς διαβάζει όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ένα αριστερό κόμμα, και στο ΠΑΣΟΚ που λέει ότι είναι κέντρο αριστερό κόμμα, και πώς βλέπετε όλες αυτές τις εξελίξεις? Θα μου επιτρέψετε. Και αν σας επηρεάζουν, βέβαια. Θα μου επιτρέψετε να ξεπετάξω στα γρήγορα την ερώτησή σας για να βάλω την ατζέντα που έχουμε εμείς σαν κόμμα στις εξελίξεις. Το λέω αυτό γιατί εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει κρίση όχι μόνο πολιτική και ιδεολογική, αλλά και οργανωτική στη σοσιαλδημοκρατία και στην κλασική της εκδοχή του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Και λέω και στην εκδοχή του ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι εικόνα αυτής της κρίσης αμέσως μετά τις εκλογές και με ένα θετικό αποτέλεσμα να προκύπτουν 10 υποψήφοι πρόεδροι για να αντιμετωπίσουν τον νυν. Τα λέω αυτά, λέω εντάχει, γιατί η δική μας προσπάθεια είναι να εστιάσουμε στην καυτή πραγματικότητα που ζει σήμερα ο λαός μας. Να συμβάλλουμε με όλες μας δυνάμεις στο να οργανωθεί ένα μεγάλο απεργιακό κύμα απέναντι στις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, να αναχαιτιστεί ακρίβεια, να υπογραφτούν συλλογικές συμβάσεις. Ξέρετε, είχαμε μια μεγάλη διαδήλωση χιλιάδων διανομέων στην Ελλάδα. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Σε ένα χώρο που αφορά νεολαία, που αφορά Έλληνες και μετανάστες, που αφορά κόσμο που ξεζουμίζεται. Έχουμε την Πέμπτη την παγιονομική απεργία στα νοσοκομεία. Ποιος θα σταθεί απέναντι στο Γεωργιάδη και σε όλη αυτή την εμβολή που γίνεται? Αυτά τα ζητήματα. Πώς διαβάζετε? Σας είπα εντάχει, πώς τα διαβάζουμε. Είναι κρίση πολιτική, ιδεολογική και οργανωτική και η πηγή της κρίσης είναι η ταύτιση στις βασικές στρατηγικές επιλογές. Όταν συμφωνείς με την πράσινη μετάβαση και όταν εισαγάγει στο ελληνικό δίκαιο όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδηγίες και διρεκτίβες, όταν είσαι μέλος του ΝΑΤΟ και πρωτοστατείς το μακελιό που γίνεται στη γειτονιά μας, όταν θεωρείς την Ελλάδα ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο, βάζοντας τη χώρα σε κίνδυνο και αντιπίνων, όταν εμπλέκεσαι σε ένα μακελιό, όταν πληρώνεις τον πόλεμο του Ζελένσκι με δισεκατομμύρια και αδειάζοντας αποθήκες με εξοπλισμό, όταν σε αυτά συμφωνείς, εκ των πραγμάτων μπαίνει ζήτημα σε τι διαφορετική πολιτική ουσία γίνεται η αντιπαράθεση. Mm-hmm. Από αυτή την πλευρά λέμε, και αυτό αν θέλετε αποτυπώνεται και στην κοινή ψήφιση μεγάλου όγκου νομοσχεδίων και στην κοινή στρατηγική συλλογή που λέει Ευρωπαϊκή Ένωση μονόδρομος, ΝΑΤΟ εδώ θα μείνεις, εμπλοκές και εγώ συμμετέχω και φυσικά οικονομία του κεφαλαίου την οποία θέλουν να διαχειριστούν. Ακριβώς επειδή έχουμε ένα εντελώς διαφορετικό αφήγημα που ξεκινάει από την αντίσταση σημερινή πραγματικότητα με στόχο φυσικά μια άλλη εξουσία σε αυτή τη χώρα, θεωρούμε ότι προτάσσοντας αυτό που σήμερα καίει τον άλλο στην καθημερινότητά του, χάνονται σπίτια σε πληστηριασμούς, πρέπει να βρεθούμε δίπλα σε αυτόν τον κόσμο. Πρέπει να αναχαιτήσουμε την ακρίβεια. Αναστενάζει ο κόσμος. Πόσα σπίτια είναι αυτά, πληστηριασμούς? Εμείς έχουμε υπόψη μας, προσέξτε. Είναι χιλιάδες. Ω, περίμενε. Λαϊκών οικογενειών. Είναι χιλιάδες. Πόσες χιλιάδες? Είναι χιλιάδες πρώτη κατοικία. Εμείς. Πόσες χιλιάδες είναι, γιατί για να το λέτε, προφανώς το έχετε υπολογίσει. Εμείς εντοπίζουμε τα δεκάδες αιτήματα στήριξης, συμπαράτασης, συμπαράταξης, αναχέτησης. Που έρχεται ο άλλος και σου λέει: εδώ χάνω το σπίτι. Και είναι αυτό, είναι η πρώτη κατοικία, είναι το μικρομάγαζο. Έλα να με βοηθήσει. Αυτό εμείς μετράμε. Την αστική δημοκρατία την ψηφίζει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Κανείς δεν το αμφισβητεί. Όχι, για να ξέρουμε, υπάρχει, δεν είναι ο Δρυμιώτης. Υπάρχει και, υπάρχει και το δικαίωμα να λες την αλήθεια. Να μην παραμυθιάζει τον κόσμο ότι με ένα νόμο, με ένα άρθρο, εγώ θα καταργήσω μνημόνια. Όχι, γιατί να δουλέψω ότι πρέπει μισό λεπτό. Ο σημερινός ο αγώνας για το μεροκάματο να στοχεύσει. Μισό λεπτό. Εντάξει, μισό λεπτό. Άμα δεν γίνεται συζήτηση, δεν μπορούμε να κάνουμε συζήτηση. Καταρχάς για το ένα νόμο και ένα άρθρο, φιλοξενώντας εδώ πριν από μερικές μέρες τον κύριο Λαφαζάνη. Πρώην υπουργό, νομίζω το θυμάσαι Γιάννη, πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον ρώτησα πώς θα το κάνανε αυτό με ένα νόμο, αφορά και εσάς αυτό, με ένα άρθρο. Ακούω. Και μου λέει αυτό ήταν μπούρδες.
Και πήγα και το είπα στον Τσίπρα. Και του λέω: τι σας είπε ο Τσίπρας? Λέει: τα λέμε αυτά λίγο παραπάνω. Εμείς τα λέγαμε όμως στην περίοδο στον κόσμο. Όμως, όταν δεν μπορεί να υποτιμάει κανένας σε αυτό το τραπέζι τις επιλογές του κόσμου. Ο κόσμος κάνει κάποιες επιλογές. Ο άλλος ψηφίζει Πασόκ, ο άλλος Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάλαβα, αμφισβήτησα εγώ επιλογές. Όχι. Το λέω γενικά. Κάνοντας τον γένσορα του καπιταλισμού, ήθελε να μου δείξει. Εσείς του κομμουνισμού. Ωραία. Από εκεί και πέρα, εγώ σας λέω. Αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα, εσείς κάνετε μεγάλο λάθος. Ποιες είναι οι επιλογές του κόσμου? Το 28% που πήρε ο Μητσοτάκης με 50% ψηφισάντων, αυτές είναι οι επιλογές του κόσμου. Και εσείς το 10%. Εμείς λοιπόν σας λέμε, και εμείς λοιπόν σας λέμε ότι υπάρχει σε αυτή τη χώρα ένα μεγάλο κομμάτι πάνω από το 1/3 που λέει όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πού το ξέρετε? Που αμφισβητείτε σε αυτό. Εσείς οι δημοσκόποι τα βγάζετε. Πού το ξέρετε? Εσείς οι δημοσκόποι τα βγάζετε. Δεν είναι έτσι. Εσείς οι δημοσκόποι τα βγάζετε. Κάνει να βάλει την ψήφο υπάρχει του, μεγάλο... το σκέφτεται καλύτερα. Και υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι που δεν πάει να βάλει την ψήφο του γιατί έχει μπουχτίσει. Και γιατί θεωρεί. Γιατί θεωρεί με λάθος τρόπο ότι με αυτόν τον τρόπο εκφράζει. Κύριε Σοφιανέ, το ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει μια πολιτική κατάσταση σήμερα στη χώρα. Την ξέρετε, την ξέρουμε όλοι και στο Πασόκ αυτά που συμβαίνουν, που συνέβησαν, έκλεισε αυτός ο κύκλος. Θα δούμε τι θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει πρόεδρο, δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι. Στην Νέα Δημοκρατία συμβαίνουν αυτά που συμβαίνουν. Το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Τι προτίθεστε να κάνετε από εδώ και πέρα ως κόμμα για τα θέματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό πέρα από τις διαδηλώσεις και πέρα από όλα αυτά τα οποία μας περιγράψατε νωρίτερα και πέρα από τις απεργιακές κινητοποιήσεις, προτάσεις για να λυθούν τα προβλήματα υπάρχουν οι οποίες να είναι συμβατές με μια αστική δημοκρατία που είμαστε σε αυτό. Μπορώ να προσθέσω κάτι για να απαντήσεις? Όχι, όχι, δεν μπορείτε. Α, καλά. Όταν γίνετε δημοσιογράφος, το μπορείτε. Τώρα δεν μπορεί. Αλλά θα σας προσθέσει όμως. Όχι ερώτηση, ένα δεδομένο ήθελα, δεν είναι. Ναι, εντάξει, θα το πείτε μετά, με χαρά. Προτάσεις, αναρρύθμιτες προτάσεις. Έκανα μια διάκριση. Βουλή. Όχι, ένα λεπτό. Ακούστε κύριε. Έκανα μια διάκριση. Ακούστε κύριε. Προτάσεις που να είναι συμβατές. Δεν θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο γιατί ο κόσμος είναι στα κάγκελα. Πάλι τα ίδια. Ακούστε λίγο. Λέω προτάσεις που να είναι συμβατές. Ποιος το βάζει το συμβατές? Ποιος το βάζει το συμβατές? Αυτός που λέει ότι οι τράπεζες με αναβαλλόμενους φόρους δεν θα πληρώνουν φόρους. Αυτός που λέει ότι οι εφοπλιστές θα έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο και τα σχολεία θα είναι καταχρεωμένα γιατί πληρώνουν ΦΠΑ στο πετρέλαιο. Ναι. Αυτός που λέει ότι στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε ειδικούς φόρους κατανάλωση στην ενέργεια για να πιάσουμε την πράσινη μετάβαση. Ναι. Αυτός που λέει να δίνουμε 100 δισεκατομμύρια στον Ζελένσκι. Ή αυτός που λέει 500.000 τη μέρα να κοστίζει η φρεγάτα στην Ερυθρά. Τα σύνορά μας πήγαν στην Ερυθρά, μήπως? Είστε στον λοιπόν, αυτά... στο Νάτο. Ακούστε κύριε Χατ, αυτά είναι ερωτήματα που βάζουμε στον ελληνικό λαό και του λέμε. Πρέπει να συγκρουστείς με αυτά ώστε να έχεις αυξήσει τους μισθούς σήμερα. Και οι απεργιακές κινητοποιήσεις είναι μονόδρομος. Γιατί αυτή η κυβέρνηση δεν καταλαβαίνει αλλιώς. Αυτό το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης Οικονομίας δεν καταλαβαίνει αλλιώς αν δεν δει. Αλλά οι κινητοποιήσεις δεν είναι μεγάλες αυτές. Αυτές οι εσείς μετέχετε ουσιαστικά. Μην υποτιμάτε καθόλου ότι σε αυτές τις συνθήκες. Μου κάνει νόημα ο Γιάννης. Σε αυτές τις συνθήκες υπάρχει κόσμος ο οποίος πραγματικά όχι μόνο είναι στα κάγκελα, θέλει να κατέβει στον δρόμο. Θέλει να διεκδικήσει. Δεν το βλέπω. Αυξήσεις. Μακάρι, αλλά δεν το βλέπω. Στο τι σκοπεύει να κάνει το ΚΚΕ λοιπόν? Αυτό ρώτησα. Πρώτον. Επιμένει μάλιστα μέσα στη Βουλή να προβάλλονται συγκεκριμένα αιτήματα, συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Ωραία. Που αναχαιτίζουν και αντιμετωπίζουν μια καυτή πραγματικότητα που έχει σήμερα ο ελληνικός λαός. Πολύ ωραία. Από που αφορά πέρα, την πρώτη κατοικία, που αφορά τα σπίτια, που αφορά... Εντάξει, δεν κρύβουμε ότι αυτές οι επιλογές, το να καταργήσει το ΦΠΑ για παράδειγμα στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργήσει τους ενεργειακούς φόρους σε όλα τα προϊόντα τους ειδικούς που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση και ψήφισε η Βουλή, απαιτεί και συγκρούσεις. Το να απαιτεί και κάτι άλλο. Πίσω, με συγχωρείς. Το να μην πεις ναι σε ενεργειακούς εξοπλισμούς. Με ένα λεπτό. Σημαίνει χρήματα όχι για να πάνε αλλού. Με μένα θα συζητάτε. Με μένα θα συζητάτε. Είπατε αυτά, το ΦΠΑ, το ένα, το άλλο, να τα καταργήσει κτλ.
Είναι πολύ ωραίες προτάσεις αυτές. Το ζήτημα είναι όμως ότι για να γίνουν πράξη αυτά που ζητάτε, πρέπει προηγουμένως το κράτος να αλλάξει ρότα και να μπει σε μια διαδικασία αναδιανομής του εισοδήματος. Σε βαθιά όμως διαδικασία. Γιατί για να γίνουν αυτά που λέτε, αντιλαμβάνεστε τι πρέπει, από πού πρέπει να τα πάρει αυτά για να τα δώσουν. Να την εκμετάλλευση που έχει ο εργαζόμενος. Το ότι οι εργάτες στην Κόσκο, στις προβλήτες 2 και 3, κατάκτησαν την ένταξή τους στα βαριά και ανθυγιεινά και να ισχύσει αυτό από το 2012, πληρώνοντας το κινέζικο μονοπόλιο, είναι μια ανάσα σημαντική για την καθημερινότητά τους. Εγώ δεν διαφωνώ. Να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις πάνω από τους μνημονιακούς νόμους είναι μια υπόθεση σημαντική. Βεβαίως. Ότι κατόρθωσαν γονείς και εκπαιδευτικοί να αναιρέσουν τις συμπτύξεις τμήματων του κυρίου Πυρακάκη, ώστε να μην στηβάζονται παιδιά 27 και να είναι 17 ή 18. Εμείς πόσο είμαστε είναι στο σχολείο, αυτό. Γιατί πήγαμε στο γυμνάσιο. Για πες μου. Θα συγκριθούμε με το. Μην πούμε τις ημερομηνίες. Ναι, μάθαμε γράμματα μισθή μας. 80. Εντάξει, 50 παιδιά είμαστε στην τάξη. Λοιπόν. Αλλά αυτό είναι το μέλλον. Εντάξει, αυτή όχι, είναι η λέω ότι και τότε. Μην πάμε. Βάλε και 10.000 εκπαιδευτικούς. Ένα λεπτό. Αυτή η πραγματικότητα λοιπόν είναι η απάντηση. Είναι απέναντι. Είναι πάρα πολύ σαφές. Αυτές είναι οι πολιτικές πρωτοβουλίες. Ωραία. Και ταυτόχρονα αυτές απευθύνονται σε ένα αριστερό ριζοσπαστικό κόσμο που είδε και αποείδε. Και από τους άλλους. Που βγάζει συμπεράσματα και που αντιλαμβάνεται κόντρα σε εκτιμήσεις διαφόρων που μας κουνάν το δάχτυλο και σε αυτό το τραπέζι, ότι ο δρόμος είναι εδώ. Να ανατρέψουμε αυτούς τους σχετισμούς και αυτό θα το κάνουμε σε αυτή τη ζωή και όχι στη δεύτερη παρουσία.